Θα συνδεθούμε με την ερμηνεύτρια, την Άννα Ψυχογιού. Άννα, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς είσαι? Φανταστικά, εδώ, καραντίνα. Είπαμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με καλή ψυχολογία, γιατί νομίζω η καλή ψυχολογία σε μια περίοδο καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, με περιορισμούς για να είμαι ακριβής, είναι νομίζω το παν. Συμφωνείς? Ναι, γιατί αν δεν κρατήσουμε τώρα το μυαλό μας αισιόδοξο να σκεφτόμαστε όταν ξυπνάμε το πρωί και πριν κοιμηθούμε, δεν θα τη βγάλουμε τη δουλειά που λένε. Είναι και μια δύσκολη περίοδος για τους ερμηνευτές, γενικά για τους ανθρώπους της τέχνης, καθώς περιορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εντάξει, έχουμε περιοριστεί εμείς. Να λειτουργήσουν. Και μία εβδομάδα πριν γίνει το lockdown το πρώτο. Οπότε συνεχίσαμε να περιοριζόμαστε, να υποφέρουμε ο κλάδος μας. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ναι. Η διέξοδος είναι πλέον μέσω των ιστοτόπων, μέσω του Instagram, του Facebook, των live που προετοιμάζετε και προχωράτε. Ναι, σήμερα ας πούμε λέμε να κάνουμε ένα live, μιας και ήρθε εδώ συνεργάτης και φίλος Γιώργος Παπαδόπουλος να παίξουμε ένα τραγούδι για εσάς, να κάνουμε και ένα live στο Instagram παρέα, όποιος θέλει να έρθει. Γενικά πάντως το κλίμα είναι κάπως περίεργο, μιλάμε για καλή ψυχολογία, ωστόσο στον κλάδο και στον τομέα σας δεν κινείται σχεδόν τίποτα, έχουν παγώσει όλα και έχουν παγώσει όλα 10 μήνες τώρα. Είναι 10 μήνες, είναι πολύ το διάστημα και φοβάμαι ότι θα είναι ακόμα πιο πολύ και αυτό με τρομάζει ακόμα πιο πολύ, ότι δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουν να πάρουν κάποια μέτρα σωστά και για μας, ώστε να εργαζόμαστε και να μην αρρωσταίνει ο κόσμος, να μην βγάζουν αυτή τη φήμη ότι αρρωσταίνουν μέσα από το θέατρο ή μέσα από τις συναυλίες, γιατί είναι ένα ψέμα. Οι αποστάσεις έχουν παρθεί υπέροχα όλο το καλοκαίρι. Οπότε το θεωρώ λίγο άδικο προς εμάς. Εντάξει, γενικότερα πιστεύω ότι όλοι οι κλάδοι στην πλειονότητά τους τους έχει πάρει έτσι παραμάζωμα η κυβερνητική πολιτική, η επιδημιολογική πολιτική και τα μέτρα τα οποία έχουν παρθεί μέχρι και σήμερα. Αχ, αυτό θα πω εγώ, ένα αχ. Λοιπόν, μας έχεις ετοιμάσει έτσι κάτι να μας πεις και να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή κατά κάποιο τρόπο. Πάντως δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι η Άννα έχει φροντίσει να στολίσει από πίσω. Δεν ξέρω, έχει στολίσει χριστουγεννιάτικα όπως πολύ. Όχι, έφτιαξα σκηνικό. Σκηνικό για μας, βέβαια. Έφτιαξα για εσάς ένα σκηνικό που θα μείνει και για το Instagram στις 9.30. Λοιπόν, δεν ξέρω, να μας αφιερώσεις κάποιους στίχους, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Το οποίο θα σας αφιερώσω το όμορφο κουτί, η στίχη είναι δική μου και τη μουσική του Παύλου Συνοδυνίου, που είναι από τον πρώτο μου δίσκο Ρέντα. Πάμε. Οπότε θεώρησα ότι είναι αισιόδοξο και είναι για εσάς. Βέβαια, συνηθίζουμε να κλείνουμε με ένα ξεχωριστό τρόπο αυτή την εκπομπή και θα τα διαφέρουμε σήμερα. Σε ένα όμορφο κουτί θα βάλω τα όνειρά μου, να ψάξω δρόμο για να βρω, να ψάξω αλήθεια κι όχι παραμύθια, κι ας είναι αλλιώς από ό,τι θα ήθελα να δω, και το κουτί να στείλω σ' όλους θα το στείλω, κι απ' την αγάπη ασκοπώ. Ένα όμορφο κουτί είναι η ζωή μας, και αν τα αφήσεις ανοιχτό ανοίγει και η πνοή μας. Ένα όμορφο κουτί είναι η ζωή μας, ταξίδι στο αγνωστό μακριά από τη φυλακή μας. Βέβαια, η ζωή που λες και εσύ είναι ένα άγνωστο κουτί. Σωστά, το οποίο το ανοίγουμε σιγά σιγά, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Έτσι. Και αυτή είναι και η μαγεία της ζωής. Βέβαια. Να στείλεις ένα μήνυμα σε όσους μας παρακολουθούν. Μένουμε σπίτι, τηρούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα επιδημιολογικά το επόμενο χρονικό διάστημα και δεν θα χρειαστεί παράταση των μέτρων από τις 30 Νοεμβρίου και έπειτα. Εγώ θα πω να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους, να θυμούνται όλοι γύρω και οι φίλοι και οι συγγενείς να μιλάνε και να τηλεφωνούν πολύ στους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους. Γιατί όταν ζεις μόνος σου και μιλάς με τους τύπους μπορεί και να σαλέψεις. Και επειδή είναι η δεύτερη φορά που το τραβάμε, δεν είμαστε πια τόσο αισιόδοξοι και ούτε να πω σαν μωρά όπως στην πρώτη πανδημία. Το έχουμε ζήσει πια. Οπότε να έχουμε εμπειρία. Τηλέφωνο. Αυτό που λέω συχνά είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι αισιόδοξο ότι έχουμε εμπειρία μέσα από lockdown.
Ναι, έχουμε εμπειρία. Ναι. Έχουμε φτάσει θα σε αυτό το σημείο. Θα γεράσουμε. Θα περάσει. Βέβαια. Και είμαι η τέχνη και ο πολιτισμός δεν έχει σύνορα και δεν έχει όρια. Έτσι. Α, ευχαριστούμε πολύ. Και δεν έχει περιορισμούς, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Και την αγάπη μου και τη δύναμη σου. Είναι, το περνάμε όλοι μαζί. Βέβαια. Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη. Και εγώ, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά.